Έχουμε ήδη ξεκινήσει την προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε και να αποβαστούμε στο Στέλ. Μια αποστολή που, όπως γνωρίζουμε περισσότερο, επιχειρεί για μια ακόμη φορά και χρονιά να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και αυτή η αποστολή για να αναδειχθεί το πρόβλημα της Παλαιστίνης, το πρόβλημα της Ισραηλινής κατοχής και φυσικά το ζήτημα της Γάζας και του αποκλεισμού και της αυτερεσίας που κινείται το κράτος του Ισραήλ, καταπατώντας κάθε έννοια δημοσίου δικαίου, κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για εμάς τους Έλληνες έχει και μια ξεχωριστή σημασία σε σχέση με τη συγκυρία την οποία βιώνουμε. Κατά τη γνώμη μου, πρώτον, είναι σημαντικό να θέτει το θέμα της ειρήνης, που νομίζω εμπεριέχεται στην όλη αποστολή, σε μια περιοχή η οποία είναι στο κόκκινο, που είναι υπό ανάφλεξη, με τη Συρία δίπλα, με το Ιράν και τη χώρα μας βρίσκεται πολύ κοντά σε όλη αυτή την κόκκινη ζώνη. Και δεύτερον, νομίζω ότι βιώνοντας αυτή την κρίση οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, είναι σημαντικό, μάλλον καταλαβαίνοντας ότι πόσο σημαντική είναι η αλληλεγγύη, την οποία νιώθουμε να έχουμε ανάγκη και εμείς ως λαός και να τη ζητάμε από άλλους λαούς, κυρίως Ευρώπης, και να χαιρόμαστε όταν αυτοί αναφέρονται σε εμάς. Επομένως, σε αυτή τη συγκυρία που θέλουμε, έχουμε ανάγκη την αλληλεγγύη άλλων λαών να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το να δείχνουμε και εμείς την δική μας αλληλεγγύη, έτσι ώστε να μπορούμε και να πάρουμε. Αυτή η εννοία νομίζω ότι έχει πολλές πλευρές αυτό το ταξίδι και νομίζω είναι τιμητικό και για εμένα και για το κόμμα στο οποίο συμμετέχω και ότι προσκληθήκαμε και ότι συμμετέχουμε σε αυτή την αποστολή.